Εγώ πιστεύω ότι ο Ιούνιος έχει, δηλαδή αυτή την εποχή δεν υπάρχουν ευνοημένοι άνθρωποι, υπάρχουν περισσότερο εκτεθειμένοι και λιγότερο εκτεθειμένοι. Αυτό συνεχίζεται μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Το φθινόπωρο δίνει μία πιθανότητα μεγαλύτερης διευκόλυνσης ή περισσότερης τύχης. Και ο ίδιος πεθαίνει μέχρι το φθινόπωρο, κύριε Λεπάκη. Ωστόσο, ο Ιούνιος, μια και μιλάμε για αυτόν, σε σύγκριση με το Μάιο που τελειώνει των ατυχημάτων και των γεγονότων, βοηθάει όλους ανεξαρτήτως ζωδίου να κάνουν μία μικρή ή μεγάλη ανανέωση στη ζωή τους. Εκεί που τους αφορά ή εκεί που θα έχουν τη διευκόλυνση από την ανταπόκριση του περιβάλλοντος ή τρίτων. Είναι πιο επικοινωνιακός μήνας, αλλά παραμένει να είναι επεισοδιακός, γιατί αυτό που παρατηρώ μαθηματικά είναι η μία δύσκολη περίοδος διαδέχεται την άλλη. Το Μάιο είχαμε εκτεθειμένους τους διδύμους, τους παρθένους, τους τοξότες και τους ιχθύς. Τον Ιούνιο έχουμε εκτεθειμένους τους καρκίνους, τους κρυούς, τους ζυγούς και τους εγώκερους. Και πάλι πάει να είναι ο καλός μήνας μόνο ο Ιούλιος, γιατί τον Αύγουστο έχουμε τις φοβερές εκλήψεις. Δεν θα έχουμε εκπομπή. Λέω, την πορεία του χρόνου που διανύουμε, αυτό που αφήνουμε πίσω και αυτό που έρχεται μπροστά. Ωραία. Ο δεύτερος καλύτερος μήνας μετά τον Ιούλιο είναι ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος είναι μήνας ταλαιπωρίας μόνο για την ομάδα των παρορμητικών. Όπως είπαμε, η καρκίνη. Η καρκίνη, γιατί είναι ο Άρης ο ζώδιός σας. Η εγώκερη, που είναι ο Κρόνος, όπου είναι χρόνιο ζώδιο και είναι ο Πλούτονας. Και παίρνουν ταλαιπωρία η ζυγή και η κρύη σε τι? Σε ό,τι αφορά το εγώ τους, δηλαδή. Εκείνη την ώρα που θέλουν να πραγματοποιήσουν κάτι και το προσπαθούν, γίνεται μία ανατροπή και μεταθέτεται η πραγματοποίηση της επιθυμίας. Ωραία. Ας τα πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Λοιπόν, η κρύη, λόγω του Άρη που θα μετακινηθεί μετά τις 4 Ιουνίου στον καρκίνο και θα κρατήσει μέχρι ένα κομμάτι του Ιουλίου, θα πρέπει να προσέξουν το στενό περιβάλλον. Δηλαδή για τους κρύους, η φωτιά και ο πόλεμος γίνεται μέσα στην οικογένεια, στην προσωπική ζωή, στην ψυχολογία, στις συνθήκες διαβίωσης ή στη σχέση που έχει ο κρυός με υποχρεώσεις για το σπίτι. Από την άλλη πλευρά, επειδή ο Άρης κάνει μία αντίθεση με τον Πλούτονα, θα πρέπει να προσέξουν πώς διαμορφώνεται το κλίμα στα επαγγελματικά, διότι αν είναι απρόσεκτοι ή αν είναι λιγάκι εγωκεντρικοί και δεν βλέπουν τι συμβαίνει γύρω, μπορεί να κάνουν γκάφες στη δουλειά τους που θα τις πληρώσουν για αρκετούς μήνες μετά. Τώρα, τα περιβόητα αισθηματικά θα έχουν στιγμές χαράς, δηλαδή είναι ερωτικός ο Ιούνιος για τους νεότερους κρυούς που ψάχνουν να βρουν είτε ένα τέρι είτε one night stand. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή, γιατί είναι ο χαρακτήρας των κρυών για one night stand. Ναι, αλλά δεν μπορούν να έχουν σταθερή σχέση έτσι όπως τη χρειάζεται η ιδιοσυγκρασία τους. Τελεία. Πάμε στους Σταύρους, οι οποίοι είναι λιγότερο εκτεθειμένοι και περισσότερο τυχεροί, γιατί το μήνα Ιούνιο η Αφροδίτη διέρχεται από το ζώδιό τους και αυξάνει κατακόρυφα τον παράγοντα της τύχης, σε τι? Στις οικονομικές τους βλέψεις και στην αισθηματική τους κατάκτηση. Δηλαδή, οι Ταύροι μπορούν τον Ιούνιο να πετύχουν ευκολότερα αυτό που θέλουν. Κυρίως οι Ταύροι θέλουν να έχουν συναισθηματική κάλυψη ασφάλεια και να διευκολυνθούν στο γνωστό θέμα με τα χρήματα. Παρόλο που δεν θα βοηθηθούν εξαιρετικά πολύ, ωστόσο υπάρχουν πολλές καλές μέρες για αυτούς, συγκριτικά με το Μάιο που τελειώνει και τους ταλαιπώρησε που ήταν και ο μήνας των γενεθλίων τους. Ένα άλλο που μπορούν να κάνουν οι Ταύροι είναι πρακτικές εφαρμογές και συνεννοήσεις εποχιακές, είτε για τρέχουσες δουλειές τουριστικές, εμπορικές, είτε όσοι είναι πολιτικοί καλλιτέχνες ή ειδικοί, να προετοιμάσουν από τώρα το έδαφος για τη σεζόν φθινόπωρου χειμώνα 17-18. Γιατί το 18 αρχίζει μια μεγάλη εποχή αλλαγών για την ομάδα του ζωδίου αυτού. Προχωρώντας στους διδύμους, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί, και το ξέρουμε, όπως και οι Παρθένοι, είναι τα δύο ζώδια, τα ανθρωπόμορφα, που είναι εκτεθειμένα ακόμα μία φορά. Αλλά πάμε προς το τέλος της ταλαιπωρίας και έρχεται μία καλύτερη εφταετία. Ωστόσο, θα δώσει μία έμφαση στις τρέχουσες υποχρεώσεις ο μήνας των γενεθλίων τους, τους διδύμους. Και εκείνο που ίσως τους δυσκολέψει είναι ο Άριστο ο καρκίνο, ο οποίος
θα φέρει πιέσεις στο οικονομικό από εκκρεμότητες του παρελθόντος που έχουν το ταλέντο να ξεχνούν ή να διαφορούν. Η εμφάνισή τους όμως τους επιστρατεύει και η εξυπνάδα τους τους σώζει να βρουν γρήγορες λύσεις για την κάλυψή τους. Εσείς πόσο του μηνός είστε? 14 Ιουνίου. Ο καρκίνος μπορεί να έχει τον Άρη, αλλά πέρα από την ταλαιπωρία έχει αύξηση της δημιουργικότητας και έχει πιο εύκολη κατάκτηση για το ερωτικό αντικείμενο του πόθου του. Έχει πιο... γρήγορη, μπορεί να κατακτήσει ευκολότερα κάτι που έχει στοχεύσει από καιρό ερωτικά και το οποίο ήταν λίγο δύστροπο τον Μάιο, θα του δοθεί ευκολότερα τον Ιούνιο του καρκίνου. Και εκείνο το οποίο θα βοηθήσει είναι να βρει μία ισορροπία σε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με επαγγελματικές συνεργασίες, προκειμένου αυτές να μπουν σε μία ευχάριστη διαδρομή από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Άρα, να και το καλό για τον καρκίνο το μήνα Ιούνιο, λίγο πριν τον Ιούλιο. Βάζουμε τις βάσεις δηλαδή. Ναι, την προετοιμασία η οποία, αν γίνει έξυπνα και σωστά, εδραιώνεται. Ανέβαζε και άλλες φωτογραφίες. Παύλος Σταματόπουλος στο Instagram. Και επίσης, εκείνο που πρέπει να ελέγξει είναι την νευρικότητά του. Α, δεν έχουμε νευρικότητα, κύριε Δεφάκη. Η νευρικότητα η οποία μπορεί να μην φανεί και να ξεσπάσει μέσα σε μια πίθανη στιγμή και να γίνει ένα χαρικέιν, έτσι, ένας ανεμοστρόβιλος που θα συμπαρασύρει τα πάντα. Έτοιμος. Γι' αυτό είσαι λίγο περίεργος από το πρωί, Είμαστε χαρικέινς. Ο Λέων είναι εκείνος ο οποίος έχει διευκολύνει από συμπτώσεις, όχι από ανθρώπους, και έχει και, αν θέλετε, και περισσότερο τύχη στην καριέρα. Δηλαδή είναι ο Ιούνιος ένας μήνας, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε υπάλληλος, είτε εποχιακός, ο Λέοντας του ανοίγεται ένας δρόμος και μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα συμφέροντά του ή να αυξήσει τις εισπράξεις του ή το τζίρο του αν έχει εμπορικό μαγαζί ή να ταξιδέψει ή να γνωρίσει ενδιαφέροντες ανθρώπους κτλ. Βέβαια υπάρχει και ένα παρασκήνιο, αλλά μπορεί να το ξεπεράσει και λίγο. Για κάποιους που είναι πιο ευάλωτοι θα πρέπει να προσέξουν την υγεία και κρεμότητες οι οποίες αφορούν το οικογενειακό κατεστημένο. Οι Παρθένοι υποχωρούν οι δυσκολίες, είναι οι ευνοούμενοι του Ιουνίου όπως και οι Ιχθύς και έχουν καινούργια σχέδια σε εξέλιξη, τα οποία όμως είναι περισσότερο θεωρητικά και πρέπει να βρουν την συνταγή έτσι ώστε αυτή η θεωρητική κατάσταση να περάσει εύκολα στην πρακτική εφαρμογή. Και αυτό μπορεί να τους βοηθήσει μέχρι και τις 20 Ιουλίου από τις 5 Ιουνίου. Είναι αρκετά καλό διάστημα, όπου καλό είναι, παρόλο που θα το πούμε και στο τέλος του κύκλου της εκπομπής, για τους Παρθένους να φροντίσουν τον Ιούλιο διακοπές και όχι τον Αύγουστο. Τι εννοείται? Ο Ιούλιος είναι πολύ πιο καλύτερος μήνας για διακοπές για τους περισσότερους Παρθένους παρά ο Αύγουστος. Τον Αύγουστο τι να κάνουμε? Ο Αύγουστος θα τους επιστρατεύσει τους Παρθένους εκτός εξαιρέσεων για τις δουλειές τους ή για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, και ο χρόνος κυλάει, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο πιο ταχύς. Να πω εγώ στο κανάλι, αν θέλετε καμιά εκπομπή τον Αύγουστο, αφού δεν θα πάω διακοπές, μήπως με κρατήσετε, να με αξιοποιήσετε. Λοιπόν, για τους ζυγούς έχουμε αγωνιστικές προσπάθειες με αβέβαιο αποτέλεσμα, αλλά έχουμε μία εκδοχή να πετύχουν ένα δύσκολο στόχο στα επαγγελματικά, θα πρέπει να είναι συμβιβαστική με την οικογένεια και με το περιβάλλον και να μην έχουν απαιτήσεις για πρόθυμους ώμους στα αισθηματικά. Δηλαδή είναι λιγάκι ανακατεμένο το σύστημα στα περιβόητα αισθηματικά τους, διότι θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο και αυτό δεν τους προκύπτει το μήνα Ιούνιο. Οι Σκορπιοί περνούν καλύτερα και μπορούν να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη, μπορούν να ταξιδέψουν, να έχουν διευθετήσεις νομικών υποθέσεων που είναι καθυστερημένες, να έχουν καλή επίδοση σε εξετάσεις, να κλείσουν συμφωνίες, να βοηθηθούν από αστάθμητους παράγοντες και κυρίως να προγραμματίσουν ένα ενδιαφέρον ταξίδι στο εξωτερικό, το οποίο συνδυάζεται και με τα επαγγελματικά τους. Οι τοξότες έχουν ένα προβληματισμό, ο οποίος σταδιακά λύνεται και εκείνο που τους βοηθάει να ανεφοδιαστούν είναι ψυχολογικά και για κάποιους οικονομικά. Δηλαδή κάποιοι βρίσκουν ένα χρηματοδότη ή την εξυπηρέτηση των χρημάτων που χρειάζονται για να καλύψουν μια ανάγκη, για να δημιουργήσουν μια καινούρια προοπτική στην επαγγελματική τους πορεία. Όμως και για αυτούς θα πρέπει να είναι προσεκτικές οι συμπεριφορές τους τόσο στη φιλική όσο και στην ερωτική σφαίρα. Οι εγώκεροι
είναι εκτεθειμένοι όπως και οι καρκίνοι, παραμένουν να έχουν εύθραυστες ισορροπίες στα αισθηματικά και στα φιλικά, εναλλαγές, μία πάνω, μία κάτω, αλλά έχουν ένα καλό με την Αφροδίτη στον Ταύρο ή εγώκεροι όπως και οι Παρθένοι, έχουν καλό διάστημα για επενδύσεις, για οικονομικές συμφωνίες, για αγοροπολισίες ή για τακτοποίηση υποθέσεων που έχουν να κάνουν με τον νόμο και το χρήμα. Οι υδροχόοι αναμοχλεύουν τα συναισθηματικά τους, θα έχουν μια νευρικότητα και δεν θα είναι πάντα εύκολη η καθημερινή τους πορεία, κυρίως αυτοί που έχουν υποχρεώσεις ή που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά ή έχουν ευθύνες για λογαριασμό τρίτων ή από αυτούς κρίνονται τα συμφέροντα των πιο μεγάλων αφεντικών τους. Και εκείνο που θα είναι χαρακτηριστικό είναι θα πιεστούν να πάρουν αποφάσεις, αλλά θα έχουν βασανιστικές αμφιταλαντεύσεις για τις επιλογές που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Και τέλος οι ιχθύς έχουν μια θεαματική ενεργητικότητα και παρόλο που θα έχουν ενοχλήσεις από τους ανθρώπους του σπιτιού ή της οικογένειας, θα έχουν αύξηση της δημιουργικής τους έκφρασης της αποτελεσματικότητας και θα έχουν εξελίξεις στην προσωπική του ζωή και πραγματοποιήσεις κάποιων επιθυμιών που παρέμειναν αποθυμένες από τον περασμένο Φεβρουάριο. Μάλιστα. Γενικότερα, καλύτερα όμως είναι. Καλύτερα...